να είμαστε σε πολύ γιορτινή διάθεση με τον Αγιο Βασίλη απ' έξω να περιμένει, χριστουγεννιάτικο δέντρο άσπρο. Πραγματικά αυτή όχι ακριβώς άσπρο. Με αγάπη Γαβριλίδου, γιατί ο άλλος ο παντρεμένος θέλει να ζήσει οικογενειακές στιγμές στις γιορτές. Ρε Σταύρο, πώς επαγγελματίας είσαι? Δηλαδή είναι εντυπωσιακό αυτό το σύστημα, είδες τι έκανα. Εκείνο ήταν αποθέωση, να ξέρεις. Με μοσχοβίτησε, αποθεώναμε για μισή ώρα μετά. Ναι. Δηλαδή ήταν σοκ, εγώ δεν το περίμενα αυτό. Και ήταν άμεση απάντηση, δεν ξέρω πώς έγινε. Ναι, δεν ξέρω. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ, τι γίνεται, ρε Σταύρο? Δηλαδή κακές γλώσσες που σε λένε ότι δεν είσαι το πρότυπο επαγγελματία. Δεν ξέρουν. Τους διαψεύδεις πανηγυρικά, κανονικά. Δεν ξέρουν, σου λέω. Δεν ξέρουν. Παιδάκια, Σταύρο, παιδάκια. Οι άνθρωποι είναι παιδάκια. Αυτό παιδάκια, ακριβώς. Παιδάκια. Εσύ δίνεις τις καλύτερες απαντήσεις. Εδώ είσαι. Πόσο έχουμε σήμερα? 27 και είσαι εδώ. Εδώ είμαι. Και αύριο. Πού να είμαι? Την Παρασκευή. Εδώ. Εδώ, ρε. Και την Παρασκευή εδώ. Εδώ. Και έρχεται σήμερα ο Ντάρνελ Τζάκσον. Όχι, ήρθε, Σταύρο. Ναι, θα μιλήσει. Ναι, θα μιλήσει σήμερα ο Τζάκσον. Θα τον ακούσουμε μετά τις 12.30 μία παρά, πιστεύω. Θα είναι ο Μοσχοβίτης. Ναι, ενημερωθήκαμε από τον Νίκο Μοσχοβίτη. Μοσχοβίτης δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει. Πηγαίνει σε παρατάκι εκεί και. Είχε και βάρδια το πρωί. Τι επαγγελματίας. Δηλαδή, τι επαγγελματίας. Αυτό το site δεν ξέρω. Τι... Ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Αυτό το site είναι μετά από τεράστιο οντισιόν. Καταλήξαμε σε αυτά τα πράγματα. Εμά ένας και ένας είμαστε. Ναι, εννοείται. Τι τώρα. Ο Στέργιος. Έλα, πες το λίγο, γιατί πρέπει τον άνθρωπο. Ο Στέργιος θα κυνηγηθεί. Γιατί να κυνηγηθεί ο Στέργιος? Θα κυνηγηθεί. Δεν χρειάζεται να λέμε παραπάνω στον αέρα, θα κυνηγηθεί. Εγώ με Στέργιο, να ξέρεις, το στηρίζω. Και εγώ το στηρίζω μέχρι. Φίλος μου. Μέχρι σε κάποια φάση. Ο Μοσχοβίτης είναι το πουλέρ μου. Ο Βατρίδης βγήκε φωτογραφία με έναν ίδιο με αυτόν. Πάλι. Είναι φιλή. Πάλι. Είναι φιλή. Είναι ίδιοι όλοι. Έχουν το μαλλί αυτό το. Με την ρίχα στην άκρη, αυτό, λίγο το, αριστερά ή δεξιά. Αυτό, είμαι από την Καλαμαριά και το φωνάζω. Τα υπόλοιπα κολλημένα με ζελέ όλα. Ναι. Δεν κουνιούνται με σεισμό τίποτα. Σαν να τους βλέπω μπροστά μου είναι. Πάνε, δηλαδή κουνιέται το πλοίο, το κουραζιρόπλοιο από τον αέρα. Ναι, ναι. Το μαλλί, και το μαλλί μένει εκεί. Ναι, όχι. Δηλαδή το δικό μου ανεμίζει, γίνεται χάλια και του Γρηγόρη είναι εκεί. Εσύ για να το κτενίσεις μετά θέλεις μια μισή ώρα. Και ξυρισμένη κιόλα, έτσι. Ξυρισμένο. Ναι. Εσύ ξυρίζεσαι. Ερεστό. Για την Αντασία. Δεν λέω για μένα, λέω για τον Γρηγόρη και τους φίλους του Ερεστάβρο. Εντάξει, μπράβο, αγάπη που ξυρίζεσαι. Έτσι ναι. Πρέπει να κάνουν οι κοπέλες πλέον. Φυσικά πλέον. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟ 24. Γιατί εμείς προλάβαμε και η εποχή που ήταν σε 6 ώρες. Ποια εποχή ήταν αυτή, Ερεστάβρο, προπολεμικά? Προλάβαμε, δεν είχε γεννηθεί. Ναι, πιθανό. Δηλαδή έβλεπε μία που είχε απλό χνούδι και πανηγύριζε. Ωραία. Χωρηγή. Της εκπομπής. Ποιοι τη στηρίζουν, γιατί τη στηρίζουν. Γιατί είναι καλύτερη εκπομπή, ρε Σταύρο. Έτσι, μπράβο. Ο μεγάλος χορηγός του ΠΑΟΚ, stoichiman.gr. Δεν τα πήγαμε καλά χθες, μετά από καιρό. Εσύ δεν τα πήγες καλά, Σταύρο? Δεν τα πήγα καλά χθες. Μάλιστα. Κυνήγησα τα χ και όλα πηγαίνανε πέρα δόθε. Έπιασα κάποια, μπορούσα να πάρω πάρα πολλά λεφτά χθες. Από κατεμιά δεν τα πήρα. Πρέπει να ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα. Εδώ, ρε Σταύρο, βλέπεις. Ανοίγεις ΠΑΟΚ 24. Ναι. Βλέπεις. Λίντς και Απρίγιοβιτς. Ναι. Το γράφουν στην Κύπρο και στην Αγγλία. Οι Κύπροι γράφουν αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί ο προπονητής. Περίμενε να σου πω τώρα, γιατί το διάβασα πριν. Η Λίντς πάει καλά, πάει να ανέβει. Ναι. Λοιπόν, προπονητής στη Λίντς είναι ο Τόμας Κρίστιανσεν που ήταν πριν. Είχε περάσει από ομάδες της Κύπρου. Γι' αυτό τώρα το γράφουν οι Κύπροι. Ωραία. Άμα το γράφουν οι Κύπροι, δεν έχει καμία και υπόσταση. Και γράφουν εδώ οι Κύπροι είναι ότι η Λίντς βλέπει τον Πρίγιοβιτς. Μετά προχωράς. Βλέπεις, Τσίμιροτ. Περίεργο. Σου κάνει μια εντύπωση. Ναι, ότι γράφεται για 25η ναι. φορά, ποια 25η μήνα. Α, τελευταίο μήνα, ναι, ίσως. Ναι. Ωραία. Τσίμιροτ. Αλλά όχι Γερμανία. Εδώ είναι η έκπληξη. Πού? Πού? Γαλλία. Γαλλία, εννοείται. Ναι. Γράφουν στη Βοσνία ότι ενδιαφέρεται για Τσίμιροτ ή Μπορντό. Η Μπορντό ταιριάζει στην Μπορντό, Τσίμιροτ. Ταιριάζει στην Μπορντό. Το χρωματάκι σκέψου. Μουβάκι, Μπορντό, τι είναι αυτό. Ναι. Κάπως. Εσύ δεν πρόλαβες. Είχε έναν παίκτη η Μπορντό. Ναι. Ο μεγαλύτερος χαφ που έβγαλε. Είχε βασικά δύο πολύ μεγάλους παίκτες στην καλή της φουρνιά δεκαετία του 80. Ναι. Πριν υπάρξει σαν ιδέα εσύ. Ναι, ήτανε δεν υπήρχε. Όχι. Ο Ζαν Τιγκανά. Ναι. Παιχτάρα, μαύρος. Ναι. Χαφ πολύ ψηλού επίπεδου. Αλλά το που λένε εμένα ναι. ήταν ο Αλέν Ζιρές. Ναι. Από τον οποίο είσαι ψηλότερη. Πόσο ήταν, ένα 50? Ένα 30 πρέπει να ήταν. Ήταν λίγο πάνω από τον ανισμό. Ναι. Έλα, ψέματα. Πεχτάρα, Χρήσε. Πεχτάρα, φίλε. Ήταν πιο κοντός και από τον Λουδοβίκ Ζουλή. Ναι, και από τον Ζουλή πιο κοντός. Ο Ζουλή ήταν πεντάρι μπροστά του. Τι
Τι λέτε, ρε παιδιά, πώς ήταν, τάπα ήταν. Ωραίες. Σου λέω τώρα για. Υπήρχε περίπτωση να πιστέψω ότι παίζουμε 10. Αν έχανες λίγο τη συγκέντρωση. Ο Πέλκας ο γίγαντας. Ο Πέλκας μπροστά του, ένα κεφάλι του ήταν. Ένα κεφάλι ο Πέλκας. Ο Πέλκας δεν είναι κοντός πρώτα απ' όλα. Απλά δεν είναι ψηλός. Τον Πέλκα το λες νορμάλ, ρε παιδί. Νορμάλ είναι ο Πέλκας. Ο Πέλκας ήταν μικρός πολύ κοντός. Απλά και κάτι έφαγε. Σε ξεγελάει λίγο το πρόσωπο του Πέλκα, νομίζω. Είναι και baby face. Λίγο έτσι, ναι. Είναι και το θεωρείς κοντό. Έχει πρόσωπο κοντού. Αλλά είναι κανονικός. Ναι. Δεν είναι κοντός, είναι κανονικός. Και εγώ έτσι είμαι, Ρεστάβε. Δεν είμαι κοντή, είμαι κανονική. Εντάξει, είσαι Ελληνίδα. Αυτή είναι η. Εντάξει, είστε γυναίκες που δεν φημίζεστε για το ύψος σας. Γιατί, μα και εγώ και η Ελένη είμαστε μαζί, κάνουμε. Μια Σκανδιναβή και οι δύο. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε Τσίμηρο, το έχουμε Πρίγιοβιτς, προχωράμε. Έχουμε θεματάρα Στέργιο Αναστασιάδη, Σταύρο, να ξέρεις. Για Σιαμπάνη. Τι Στέργιο Αναστασιάδη, ό,τι του είπα εγώ κάνατε. Όχι, όχι, φίλε μου. Δεν του μίλησε στο τηλέφωνο. Το είχε πει πριν. Είναι δικό του κείμενο. Δικό του είναι, δεν ξέρω τι το γράψει αυτό, αλλά μιλήσαμε. Ό,τι έχετε στην πρώτη σελίδα σας, ναι, ναι, ναι. Σε αυτό το ΠΑΟΚ 24, είναι κόλκας. Και δεν υπάρχει υπογραφή πουθενά. Μάλιστα, ναι. Ναι. Έχουμε όχι, το μπασκετικό δεν είναι. Εντάξει, ευτυχώς, ρε Σταύρο. Το μπασκετικό δεν είναι. Ευτυχώς, ξέρω. Τέλος πάντων, έχουμε πολλά θέματα να πούμε. Έχουμε πολλά. Έχουμε και το θέμα της ΕΚΑΠ. Έχουμε και το θέμα των συνταξιούχων. Τώρα που βλέπω τον Μάριο να μπαίνει από την πόρτα. Του συνταξιούχων. Ναι, τώρα μου ήρθε. Τον είδα να μπαίνει από την πόρτα τον Ασλαμά. Και κάτι πρέπει να πούμε για του συνταξιούχου και τη μειωμένη σύνταξη. Τι. Να υποκληθώ σε κάτι που σου είπε νωρίτερα. Για τον Μπατζόγλου. Ζητάει άδεια για οικογενειακή στιγμή. Αυτό που λένε οι Αμερικάνοι παθέτικο. Δεν παθέτει, το λυπάσαι. Γιατί ρε ζει. Το λυπάσαι, το λυπάσαι. Μα ίσα ίσα, ρε παιδιά. Ίσα ίσα. Θέλει να περάσει να δει λίγο τα παιδιά του, τη γυναίκα του. Ναι, τι τραγικό. Όπως λέει ο Πανούσης εκείνο τη διασκευή του Σαββόπουλου, σινεμά και πώς λέει, πώς λέει το Μέρα Όμορφη. Σινεμά και... Διασκευή του Λουρίτρε. Ναι, και σαγκριά, σαγκριά και... Σαγκριά, τα είδη στις πάπιας. Ναι, 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 καλύτερα πρεζάκιας που λέει. Εγώ με Τσορμπατζόγλου. Εννοείται ότι είσαι με Τσορμπατζόγλου. Όλοι με Τσορμπατζόγλου είστε, αλλά σε μένα κολοτρίβεστε μετά. Ναι, ναι, τέλος πάντων. Είναι το θέμα της ΕΚΑΠ, είπαμε. Είναι το θέμα της ΕΚΑΠ, το οποίο έχουμε ενημέρωση και θα πούμε πέντε πράγματα τα οποία. Γιατί έχει πάρει οπαδική χρειά, ένα άκρος πολιτικό θέμα, το οποίο δείχνει κιόλας τη δομή και τη λογική που επικρατεί γενικότερα και στην ελληνική δικαιοσύνη και στην ελληνική πολιτική σκηνή, γύρω από τις επενδύσεις. Εμείς θα πούμε αυτό που θα γίνει και εσείς θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Από εκεί και πέρα, είμαστε υποχρεωμένοι για να μπούμε σε έναν ρυθμό κανονικό να πάμε στο πρώτο break. Το είπες πολύ ωραία. Σινεμά και σπιτάκι μετά, ακριβώς αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει μεγαλύτερο ξερατό στίχος στην ιστορία των τραγουδιών. Σινεμά και σπιτάκι μετά. Ανατριχιαστικό. Να πάω σινεμά και να πάω στο σπιτάκι μου. Ένα χριστουγεννιάτικο ξερατό στον αέρα της πόλης. Ωραία, και πάμε τώρα στο πρώτο διάλειμμα, σε λίγο πάλι μαζί. Πρέπει να κόψουμε το διάλειμμα, γιατί απλούστατα ο Νίκος ο Μοσχοβίτης έχει τον Ντάνιελ Τζάκσον. Νίκο! Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Τι κάνεις, πώς είσαι ρε φίλε, τι δουλευταράς είσαι, για λέγε. Όλα καλά. Ναι, ναι, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κατευθείαν τον Ντάνιελ Τζάκσον, είναι εδώ. Πάμε να ακούσουμε τον Αμερικανό του ΠΑΟΚ. Νίκο, πάρ το καλά. What are your thoughts about the new start for your life and your career in PAOK, and what do you remember from PAOK and your games with Rosario? Well, first, I just want to say thank you to PAOK and everybody in the organization for allowing me to come here and play. I'm really excited to start a new journey, start a new challenge. And when I was in Rosa Radom, I remember like we beat them the first game in Rosa, and Tyrone had a big game. Then when we came here, it was tough for us to win. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον οργανισμό του ΠΑΟΚ που μου δίνει την ευκαιρία να έρθω και να κάνουμε το καινούριο ξεκίνημα στην καριέρα μου. Θυμάμαι τα παιχνίδια με τη Ρόζα, θυμάμαι ότι είχαμε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι και ότι εδώ ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ομάδα, και αν έχει μιλήσει και με τον coach. Have you seen some games of the PAOK this season? Have you talked with the coach?
No, I haven't seen any games, but I've just been trying to keep up on the record a little bit. I've seen that you guys won like 4 or 5 games in a row. I don't know if that's true or not, but I talked to Coach, and today we're going to go over some plays, and hopefully I can be ready for Saturday. Δεν έχω δει κάποιο παιχνίδι. Ξέρω ότι πάει καλά η ομάδα τελευταία, έχει κάποιες νίκες στη σειρά. Μίλησα με τον προπονητή, θα δούμε κάποια συστήματα της ομάδας σήμερα και ελπίζω να είμαι έτοιμος το Σάββατο για το παιχνίδι. Δεν ήταν σημαντικό. Ποιο είναι το στυλ, τι κάνει σαν style of play? My style? I really don't know. Like I can do a little bit of everything. You know, I can shoot the ball, I can play inside, I can dribble a little bit, I can pass a little bit. Just my biggest thing for me is understanding the game, understanding how to play the right way. There's a lot of guys that can just score, but a lot of guys don't understand the game of basketball. Δύσκολη ερώτηση. Μπορώ να κάνω λίγο από τα πάντα. Μπορώ να σουτάρω, μπορώ να παίξω μέσα στο καλάθι, μπορώ να τριπλάω, μπορώ να πασάρω. Το σημαντικό στοιχείο του παιχνιδιού μου είναι ότι μπορώ να καταλάβω το παιχνίδι. Υπάρχουν παίκτες που μπορούν να σκοράρουν πολύ, εγώ μπορώ να καταλάβω το παιχνίδι. Ότι μπορεί να είναι έτοιμος το Σάββατο, νιώθει ότι είναι σε τόσο καλή φυσική κατάσταση που δεν χρειάζεται και πολύ χρόνο. Do you feel that you are in good shape in order to play in Saturday? Do you feel that you will need some time? I'll definitely need some time, just you know, a couple practices under my feet to get my legs under me, you know, having the flight coming over, and it just takes time, like especially with anybody flying from the States so over here, like it takes time to get ready and get some rhythm, get a rhythm with the team and understanding what the coach wants you to do. It'll take time. Σίγουρα θα χρειαστώ κάποιο χρόνο. Κάθε παίκτης χρειάζεται χρόνο όταν έρχεται από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη. Θέλω λίγο χρόνο και μήκες προπονήσεις για να βρω το ρυθμό μου. Έχει παίξει σε υψηλό επίπεδο, έχει παίξει στο NBA. Υπάρχει κάποια επιθυμία που θα ήθελε στο μέλλον να εκπληρώσει? You played in the highest level in NBA. Do you have any desire in your career that you want to fulfill in the future? To go back to the NBA? No, in the rest of your career, something you have a dream. No, I don't really have any dreams. I'm just thankful like I get the chance to play this game every day. You know, like a lot of guys don't get a chance to come to Greece or go to Poland and play basketball. Like just, I never even thought I was going to get drafted to the NBA, but I got lucky to make it. You know, so I'm just trying to take every day as a blessing. Είμαι ευγνώμων, δεν έχω κάποιο όνειρο για το μέλλον, απλά είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία που μου έχει δοθεί να παίξω το παιχνίδι, να παίξω στην Ελλάδα, στην Πολωνία μπάσκετ και να καταφέρω να παίξω στο NBA. Είναι στη δεύτερη θέση στην Ελλάδα, προσπαθεί να αποκριθεί στην επόμενη φάση του Champions League. Ο δικός σου στόχος μαζί με την ομάδα ποιος είναι μέχρι το τέλος της σεζόν? Πάω στην 4th place in Greek League and try to go to the next phase of basketball Champions League. What is your personal goal in the rest of the season? My personal goal is just to fit in. You know, I'm not here to try to mess up anything. I'm not here trying to change any thing that the coach has going on here. Whatever's working, my job is to fit in and join the rest of the guys on the court. Ο προσωπικός στόχος είναι να ταιριάξω στην ομάδα. Δεν είμαι εδώ για να εκπληρώσω κάποιο προσωπικό στόχο. Θέλω να ταιριάξω στην ομάδα και να συνεχίσουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα. Θέλει να πάρει το Champions League Ευρωπαίου. If you take it for granted, it's difficult to for Pauk to win the Champions League because of Olympiacos and Mathnaikos. Do you want to take the basketball Champions League trophy? Do you want the title to Pauk? Well, that's the goal, right? The goal is always to win. The goal is not to lose. Like, the goal is to win games. And that's the best part about basketball because you never know. Like you never know, like if you're going to win this game, you never know if you're going to lose this game. So I always believe in it. It's 50-50. Like anybody can be beat. You know what I'm saying? Anybody can lose. Ο στόχος μας είναι να νικάμε παιχνίδια. Δεν πάμε για να χάσουμε κάποιο παιχνίδι. Τα πάντα μπορούν να συμβούν και ο στόχος μας είναι να νικάμε παιχνίδια για να φτάσουμε όσο πιο μακριά μπορούμε. Της Αμερικανού που έχει παίξει η Ελλάδα στο ΠΑΟΚ για το πώς είναι το πρωτάθλημα και τέτοια πράγματα. Θα πει το another American player about the Greek League or ΠΑΟΚ before you decide to join? I talked to
two guys. One guy I played with in Poland, Gary Bell, and I talked to Kyle Weaver. They were telling me about the Greek league. They told me it was real good. It was competitive. And they told me, like, a lot of guys play with a lot of energy. So I'm looking forward to that. Έχει μιλήσει με τον Γκάρι Μπέλ, με τον οποίο ήταν μαζί στην Ροζαράντομ, και με τον Γκάιλ Βίβερ. Είπαν ότι το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πολύ δυνατό, με πολλή ενέργεια και πάνε υπομονή να το διεπιστώσει. J.R. Giddens έπαιξε στο παρελθόν στον ΠΑΟΚ, τον γνωρίζει προφανώς. Από ό,τι καταλαβαίνω δεν μίλησε μαζί του, το ξέρει ότι έπαιξε παλιότερα και ήταν φίλος του. J.R. Giddens played in ΠΑΟΚ. Do you know that he played in ΠΑΟΚ? Yeah, I found out last night. Me and JR, we grew up together. Like, we're best friends in Oklahoma City. And I didn't know he played here until I got told last night. So, yeah. Έχουμε μεγαλώσει μαζί, είναι πολύ καλοί φίλοι. Αλλά το ανακάλυψα χθες το βράδυ ότι έχει παίξει στον ΠΑΟΚ. Είναι πολύ καλοί φίλοι και έχουμε μεγαλώσει μαζί. Είναι απλό. Το είχε πει νωρίτερα, λίγο νωρίτερα, για τον Μπρέζιλον που έβαλε 45 πόντους. Αν έχει επαφή, αν θα ήθελε να το παίξει μαζί του. We told the previous question about Brazilton that played very well in the game with PAOK. Do you talk with him? Do you want one day to play with him again? Well, I haven't talked to Tyrone ever since Poland, and I don't even know where he's playing at now. But I just wish him the best. Like, anybody would love to play with a point guard like that. You know, he's a scorer, he can pass, and he was a great teammate. Δεν έχει μιλήσει μαζί του, δεν ξέρει καν που αγωνίζει τώρα. Καθένα που έχει παίξει μαζί του θα θέλει να παίξει μαζί του. Ο Γκάρντ είναι πολύ καλό σκόρερ, μπορεί να πασάρει την μπάλα. Είναι πολύ καλό παίκτη. Από το βιογραφικό του θέλω ότι είναι παρτιγόρη και πολύ που έχει γυρίσει πολλέ χώρε. Υπάρχει κάποια ιδιαίτερα που του άρεσε και θα ήθελε να επιστρέψει να ζήσει, α πούμε. Θα πλέει τη main country, α basketball player. Is there a country that you like so much that you wouldn't like to live it after the end of your career? Are you talking about living in a different country? To live after you end your career in a country apart, you say. Oh, part of USA. Yeah. Oh, I never thought about that. That's hard. I'll probably say Dubai. Okay. Live in Dubai. Try to get some money. Start a business. Λοιπόν, επίσης ακούστηκαν όλα όσα είπε ο Ντανιέλ Τζάκσον. Για ποιον παίχτη δεν Νίκο έλεγε ότι... Για τον Μπρέζερ, τον άθυμασε πέρσι τον Αμερικανό που σε εκείνο το παιχνίδι στο πρώτο που είχε παίξει ο Πάκος στην Πολωνία. Μας είχε κάνει γελίο. Είχε βάλει 35 πόντους, θυμάμαι καλά, 37 κάπου τόσο, ένα μάτσο που είχε πάει στην παράταση. Και είχε χάσει από τη Ρώσα Ράντομ. Καλά φαίνεται ο Αμερικανός, ωραίος τύπος φαίνεται, χαμογελαστός. Είχε λίγο μια ταλαιπωρία χθες μέχρι να φτάσει, γιατί το ταξίδι, ειδικά έτσι όπως έχει γίνει και το αεροδρόμιο εδώ στη Θεσσαλονίκη πλέον, είναι λίγο παραπάνω ταλαιπωρία, αλλά ήρθε σχετικά στην ώρα του. Σήμερα έτσι έτρεξε όλες τις διαδικασίες που είναι... Εδώ διαβάζω το ΠΑΟΚ 24 και γράφεις, σήμερα αναμένεται να τρέξει η διαδικασία του Letter of Clearance. Δεν υπάρχει ελληνικό γι' αυτό. Ήθελα να το γράψω και με αρχικά, αλλά μετά λέω άστο, δεν το καταλάβει κανένας. Ενώ έτσι κάτι γίνεται, βγαίνει άκρη. Τέλος πάντων, να σου λέει τι άκρη βγαίνει τώρα. Συνοηθήκαμε, βγήκε άκρη. Αυτός θα προπονηθεί σήμερα Τετάρτη, προφανώς όχι στο 100%. Πέμπτη θα προσπαθήσει να ανεβάσει λίγο ρυθμούς. Παρασκευή το ίδιο ή έχει ταξίδι Παρασκευή? Εντάξει, εκτός απροόπτου θα είναι στην αποστολή για το Σάββατο. Δηλαδή θα κάνει μια-δυο προπονήσεις τώρα. Σήμερα, αύριο και λίγο την Παρασκευή πρέπει να αναχωρήσει η ομάδα για το Λαύριο και το Σάββατο θα είναι διαθέσιμο. Τώρα εντάξει, για πόσο χρονικό διάστημα θα φανεί λίγο και από το πώς θα είναι σε αυτές τις πρώτες 2-3 μέρες με την ομάδα. Κοίτα, αυτά τα παιχνίδια εγώ δεν τα πολύ φοβάμαι, παρότι το Λαύριο το σέβομαι πάρα πολύ φέτος. Γιατί ποντάρω στο γεγονός ότι αυτοί που έχουν περισσότερους Αμερικάνους έχουν πιει και περισσότερο αυτό το διάστημα. Κοίτα, απλά αυτές οι ομάδες το είδαμε και στο παιχνίδι με τον Κόρυβο. Δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα πάει το παιχνίδι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι βασίζονται πάρα πολύ στο ατομικό ταλέντο των Αμερικανών τους και αυτό που προσπαθείς εσύ είναι να κρατήσεις τους Αμερικανούς όσο το δυνατόν πιο χαμηλά γίνεται. Αυτό. Να κρατήσεις το ρυθμό του αγώνα βασικά. Ακριβώς. Γιατί... διακοπήθηκε το ΠΑΟΚ λίγο σε ένα περίεργο σημείο των Χριστουγέννων. Δηλαδή, πάνω που
και συνεχόμενες νίκες είχε και καλή, έτσι, και καλή φόρμα. Έχει ένα δύσκολο παιχνίδι το Σάββατο, να δούμε πώς θα εμφανιστεί εκεί. Εντάξει, έχει τον Λαύριο και έχει και τον Ολυμπιακό μετά. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι του Σάββατο. Αν καταφέρει να το κερδίσει, νομίζω ότι σιγά σιγά εδραιώνεται στη τετράδα και μετά έχει ένα ντέρμπι εδώ με τον Ολυμπιακό που αν έχει κερδίσει το Λαύριο τον έχει μία νίκη απόσταση. Σοβαρά μιλάς. Βέβαια. Γιατί πώς είσαι ο Ολυμπιακός έχει δύο, από Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Ακριβώς. Εμείς έχουμε τρεις. Τρεις, σωστά. Να κερδίσουμε τον Λαύριο. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει τον Λαύριο, θα παίζει με τον Ολυμπιακό εδώ την, αν θυμάμαι καλά, 7 Ιανουαρίου είναι και το παιχνίδι. 8.000 κόσμο. Απόσταση μιας νίκης. 8.000 κόσμο. Καλά. Ναι. Τι. Εντάξει. Εγώ θα τους κουβαλήσω όλους. Εγώ τηλέφωνα θα παίρνω. Τηλέφωνα θα παίρνω όπως το λέω. 8.000 θα έχουμε. Αν έχουμε μία νίκη απόσταση. Ναι. Πού ναι. Παίζουν αυτοί που χάσουνε? Νομίζω έχουν εύκολο παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Πρέπει να παίζουν παραμονή. Ο ιστορικός Πανιόνιος. Δεν είναι Πανιόνιος σκέτο. Ναι, ναι. Θα κάνουμε τον αγώνα μας για να σωθούμε. Δεν είναι το παιχνίδι αυτό μέσα στο προγραμματισμό, Σταύρε, του Πανιόνιου. Εντάξει, έχει άλλα παιχνίδια πιο σοβαρά. Ναι, εντάξει, όχι τα τρίκαρα μας καίνε τώρα όλα τα άλλα. Εντάξει. Νίκο, μου ευχαριστώ πολύ. Έχει τίποτα άλλο από εκεί, ο Χολόζογλου εκεί? Νομίζω ότι παραμένει ο Κλενήρης αυτές τις μέρες, ήταν λίγο άρρωστος. Α, έχει εκείνο το δεν βλέπεις εκείνο το θλιμμένο βλέμμα όπως και να έχει. Ποτέ δεν είναι θλιμμένο. Ναι, ποτέ. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Ήταν ο Νίκος Μοσχοβίτης, ακούσαμε τον Ντάνιελ Τζάκσον, τον νέο μεταγραφικό απόκτημα του Μπασκετικού ΠΑΟΚ, να μιλάει ότι καταλαβαίνει το παιχνίδι. Πολύ σημαντικό αυτό που είπε. Αν όντως το καταλαβαίνει, είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Να διαβάζεις ένα παιχνίδι την ώρα που παίζει. Και να ξέρεις ανά πάσα στιγμή τι πρέπει να κάνεις, ποιες είναι οι αδυναμίες του αντιπάλου, πού πρέπει να ποντάρεις εσύ, σε τι momentum είσαι κτλ. Τα κάνω λίγο απ' όλα, είπε. Και ξέρω να διαβάζω καλά το παιχνίδι. Αυτό, αν ξέρεις, θα μας βοηθήσει πολύ. Πάμε στο διάλειμμα το οποίο φάγαμε κακήν κακώς πριν λίγο και επιστρέφουμε σε περίπου 5 λεπτά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 είναι εδώ μαζί σας και σήμερα στις 27 του μήνα. Θυμίζουμε ότι μπορούμε να επικοινωνούμε προς το παρόν μέσω μηνυμάτων. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526. Είμαστε εδώ και εγώ και ο Σταύρος για να απαντήσουμε σε οτιδήποτε θέλετε. Μπορείτε να μας στέλνετε και ευχές, οτιδήποτε και να θέλετε. Πριν από λίγο ακούσαμε τον Ντάρνελ Τζάκσον, τον νέο απόκτημα της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ήταν εκεί ο Νίκος Μοσχοβίτης στο παλατάκι. Ακούσαμε τις πρώτες του δηλώσεις. Έλα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα πιο ποδοσφαιρικά. Πάμε λίγο να πιάσουμε τη ΣΕΚΑΠ το θέμα. Πάμε σε ΣΕΚΑΠ. Επειδή άκουγα και τον Χρήσανθο να μιλάει πριν και γενικά... Ερωτούσε, ανησυχούσε γενικά. Οι φίλοι του Άρη, του Ολυμπιακού, του Ηρακλή, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ κτλ. Το βλέπουν κάπως το πράγμα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Αν την Παρασκευή στην δίκη που θα γίνει στην Ξάνθη δεν δικαιωθεί η πλευρά του νέου ιδιοκτήτη, ο οποίος πήρε μια κατεστραμμένη εταιρεία μετά από παράκληση της τότε κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Αντώνη Σαμαρά για να μην την πάρουν Τούρκοι σε αυτό το ευαίσθητο γεωγραφικά σημείο της χώρας, την πήρε ο Σαββίδης της ΕΚΑΠ, την ξεχρέωσε, την έκανε λειτουργική και ελαφρώς κερδοφόρα σε αυτή τη φάση. Ένα πρόστιμο το οποίο προήρθε επί διοικήσεως της Νέας Δημοκρατίας, γιατί η διοίκηση που ήταν εκεί πέρα ήταν διορισμένη από τη Νέα Δημοκρατία, στη ΣΕΚΑΠ. Αθωώθηκε ο διευθυντής, το φυσικό πρόσωπο δηλαδή που διεύθυνε την εταιρεία τότε, όχι όμως ο υπεύθυνος εξαγωγών. Αυτό πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω πώς έχει γίνει με την περιβόητη ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη. Περί ανεξαρτησίας αυτής θα τα δούμε και στη συνέχεια. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία αποτελούν ερωτηματικό. Υπήρχαν όντως διαβεβαιώσεις της πολιτείας ότι αυτό το πρόστιμο των 38 εκατομμυρίων ευρώ δεν θα πληρωθεί από τον επόμενο ιδιοκτήτη. Οι διαβεβαιώσεις βέβαια έγιναν γιατί υπήρχε χρονικό πρόβλημα, έπρεπε να γίνει γρήγορα η μεταβίβαση στην πλευρά Σαββίδη. Πίστηκε από τα λόγια τους, αλλά στην πράξη δεν είχε πάρει τίποτα χειροπιαστό. Αυτή είναι η αλήθεια και το τυπικό κομμάτι, δηλαδή πιστεύτηκε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν αποδείξει παραδοσιακά ότι είναι ανάξιοι εμπιστοσύνης. Από εκεί και πέρα το πρόστιμο επιβλήθηκε. Ο Σαββίδης θα πρέπει να δώσει 38 εκατομμύρια
για υπόθεση που ο διευθυντής της εταιρείας αθώθηκε, αλλά η εταιρεία επιβαρύνεται. Και την Παρασκευή, αν η δίκη δεν είναι υπέρ της πλευράς Σαββίδη, δίκη που θα γίνει στην Ξάνθη, τότε η ΣΕΚΑΠ πάει προς πτώχευση. Να δω ποιος δικαστής θα πάρει αυτό το βάρος, γιατί η δίκη γίνεται στην Ξάνθη, όπου προέρχονται και οι 200 οικογένειες περίπου που εργάζονται στη ΣΕΚΑΠ. Να δούμε λοιπόν τι θα αποφασίσει το δικαστήριο. Η απόφαση για πτώχευση είναι ηλυμένη σε περίπτωση που κληθεί να πληρώσει 38 εκατομμύρια ευρώ ο Σαββίδης. Και τότε και 38 εκατομμύρια δεν θα πάρει κανείς και 200 οικογένειες θα μείνουν στον δρόμο με ευθύνη καθαρά των ανθρώπων που δεσμεύτηκαν πως θα σβηστεί αυτό το πρόστιμο, το οποίο δεν έχει καμία σχέση η νυν διοίκηση της εταιρείας. Με τα λίγα, πολύ λίγα που ξέρω. Μπορεί να λέω και βλακή, ωραία. Αλλά συνήθως... Μ' αρέσει, γιατί το πιάνεις από σωστή βάση. Ναι, ρε παιδί μου, συνήθως τα χρέη δεν κυνηγάνε τα φυσικά πρόσωπα. Σε αλφαέψιλον όχι. Όχι. Γι' αυτό είναι ανώνυμη εταιρεία. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα deal το οποίο έγινε βιαστικά, γιατί υπήρχε η ανάγκη να περάσει σε ελληνικά χέρια η εταιρεία. Υπήρχαν δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας και του Αντώνη Σαμαρά τότε πως το πρόστιμο δεν θα ισχύσει. Και άλλαξε αυτό. Αυτό άλλαξε και επίσης χρησιμοποιήθηκε επικοινωνιακά αυτή η ιστορία κατά του Ιβάν Σαββίδη από την ίδια Νέα Δημοκρατία. Mm. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι απλά επικίνδυνοι. Είναι και αφελείς, είναι και... Πώς θα τους χαρακτηρίσεις. Ναι, αλλά βλέπεις ότι περνάει αυτό στην κοινή γνώμη. Δηλαδή τώρα όλοι αυτό πιστεύουν. Ότι... Όλοι πιστεύουν αυτό που λέω. Απλά το χρησιμοποιούν για να πείσουν ότι ο Σαββίδης είναι φούσκα. Ο Σαββίδης μόνο φούσκα δεν είναι. Ναι, το εκμεταλλεύονται αυτό το πράγμα. Οι υπερασπιστές του Σαββίδη δεν θα γίνουν για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Απλά είναι μερικά πράγματα τα οποία εμπλέκουν και τον ΠΑΟΚ. Και καλό θα είναι να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτήν την υπόθεση. Αν λοιπόν την Παρασκευή το δικαστήριο αποφασίσει ότι το πρόστιμο είναι ότι ισχύει, ότι θα πρέπει να πληρωθεί, τότε η ΣΕΚΑΠ θα οδηγηθεί με τεράστια ταχύτητα σε πτώχευση. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν το τι θα κάνει το δικαστήριο. Από εκεί και πέρα οι οπαδοί των αντίπαλων ομάδων να μην αγχώνονται. Λεφτά υπάρχουν, πήραμε και το λιμάνι τώρα, άλλα 25 χρόνια Σαββίδη θα έχουμε εδώ πέρα. Στην καλύτερη για αυτούς. Πού είναι ο Χρήσανθος να πανηγυρίσει λίγο από εδώ έξω. Ο Χρήσανθος αγαπάει Ιβάν Σαββίδη. Γιατί ρωτούσε πριν, ανησυχούσε. Τι γίνεται, ναι. Το γράψατε, δεν βάλατε, ξέρω εγώ. Καλά, αυτό το κουσούρι του Χρήσανθου να ρωτάει τι γράψαμε και τι κάναμε. Άμα αρχίσω να βάζω εγώ τι δεν γράψανε, θα γεμίσουμε τόμους. Είναι μια αλήθεια αυτή. Τόμους. Μεγάλη αλήθεια. Αρχίζει γενομένες από το Άρη Πανιόνιο στο κύπελο π.χ. Τι έγινε στο ημίχρονο. Ωραία. Είναι και αυτή μια αλήθεια. Είναι και αυτή μια αλήθεια. Έτσι. Εντάξει, αλλά δεν λέμε εμείς τι γράψατε και τι δεν γράψατε. Γιατί αν αρχίσουμε να λέμε τι γράψατε και τι δεν γράψατε, θα χρειαστούμε 4 μέρες μόνο να τα βάλουμε σε μια σειρά και μετά να ξεκινήσουμε να γράφουμε. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα της ΕΚΑΠ. Είναι ένα θέμα ευαίσθητο γιατί εμπλέκονται αρκετές οικογένειες. Είναι μια εργοστασιακή μονάδα πολύ σημαντική για την περιοχή. Έχει μια ιστορία. Υπάρχει και το φαινόμενο να μην επιτρέπουν σε κάπου να πουλήσει εντός των συνόρων προϊόντα, δηλαδή. Και όσο για την περιβόητη ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη, υπάρχουν στιγμές που νομίζω ότι έγινε ανεξάρτητη μόνο και μόνο για να εξυπηρετεί συμφέροντα κόντρα σε αυτά της χώρας. Αυτά λοιπόν με τη ΣΕΚΑΠ. Για το ΕΠΣΙΛΟΝ δεν έχω ενημέρωση ακόμα, παιδιά. Φουρθιώτη βλέπω ακόμα, για κακή μας τύχη. Μα έχουμε γιατί? Εκφράσει τις ενστάσεις μας για το επίπεδο του προγράμματος. Θέλουμε να το κάνουμε λίγο πιο κουλτουρέ. 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 Θέλουμε να λίγο... κάνουμε το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα θέλουμε να είναι λίγο πιο ψαγμένο. Γιατί να μην κάνει, ας πούμε, πρωί, μεσημέρι, βράδυ εκπομπή. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ εκπομπή. Σκέψτε το λίγο, δεν θα μπορούσε να το κάνει. Ο Φουρθιώτη. Ναι. Εγώ θέλω πρωινάδικο με τον Ιβάν μες. Και τον Κουρουβανίδη να κάνει μετάφραση. Πω, τι πρωινό θα ήταν αυτό. Και να έχω τετραγουδιάρες εκεί. Τετράωρη εκπομπή όμως, γιατί και η μετάφραση και όλα αυτά είναι μία ώρα μετάφραση και μία ώρα να τα πει. Θέλω πρωινόδικο, με τον Ιβάν θα λέγεται. Εμπνευσμένος δίπλος. Με τον Ιβάν.
Εντάξει, και να είναι από τις 6 το πρωί, γιατί ξυπνάει και νωρίς ο πρόεδρος. Με βγαίνει τις 12 το βράδυ. Όχι, ρε, θα είναι 6-12. Έχει παπαδάκια απέναντι, νομίζω. Στο Κάστρο, σαν τον Κάστρο. Ξέρεις, ο Κάστρο μιλούσε 35 ώρες ομιλία. Και... Ωραία. Σκέψου το λίγο. Πω, πω, πω. Θα ξυπνάς, θα βλέπεις και θα κοιμάσαι. Μετά ακολουθεί η εκπομπή στο Instagram με τον Γιώργο Σαββίδη. Ναι. Τα νέα από το Instagram και γενικά social media και τέτοια. Μετά η εκπομπή εκτός έδρας. Ποιο θα έχουμε εκεί? Τον Πρίγιοβιτς. Θα είναι ιστορίες από... Να, σε εκείνο το γήπεδο έχει γίνει αυτό, σε εκείνο έχει γίνει εκείνο, ναι. Μετά? Μετά θα έχουμε την εκπομπή «Έφαγα 15 προέδρους». Ωραία, ζήσε την εμπειρία, θα είναι reality. Θα την παρουσιάζει ο Κυριάκος Κυριάκος. Ναι, κανονικά. Reality επιβίωσης θα είναι, κανονικά. Ναι, κανονικά. Είναι και της μόδας, εντάξει, ναι. Θα γίνει πρόεδρος, όπως είχε το Έθνος τότε παλιά το παιχνίδι. Γίνει πρόεδρος. Αυτό θα λέγεται «Φάε πρόεδρο». Ωραία, με παρουσιαστή τον Κυριάκο Κυριάκο. Κανονικά παιχνίδι επιβίωσης, κανονικά. Ναι, εντάξει. Και τα λοιπά και τα κάτι σε κουτσοπολίστικο δεν θα έχουμε. Βεβαίως. Ποιο να βάλουμε μουσική. Ιωάννα Τούνη, Πολίνα Τριγωνίδη. Εσύ το πρωτοπήγες πάλι εκεί, δηλαδή. Τα κόλλησες. Δικά μας κορίτσια θα βάλουμε. Ναι. Βλέπω την Ιωάννα, την ξεφωνίζουν όλοι. Η Ιωάννα είναι θεά. Ξεφωνητό πολύ, Ναι, και είναι και γαμώ τα παιδιά. Και μην την πει ότι πειράζει, είναι εχθρός μας. Ναι. Ξεκάθαρα. Ναι, γιατί εμείς πρώτα ζούμε και μετά μιλάμε. Είναι βιωματικά αυτά που λέμε. Είναι βιωματικά αυτά που λέμε. Βγάζουμε από τη ζωή. Ναι, εντάξει. Ναι, φυσικά. Μια χαρά είναι η Ιωάννα. Χαμογελαστό παιδί, γέλιο έχει, χαβαλές είναι. Εντάξει, δεν είναι και ο Κοέλιο. Κάτσε. Φιλόλογος είναι η κοπέλα. Δεν είναι και ο Κοέλιο, αλλά είναι εντάξει. Είναι πολύ καλό παιδί και το χαβαλέ της το έχει και θεά είναι και ποθάρες έχει. Άρα, και πώς ήταν η μύτη της δεν μας ενδιαφέρει, γιατί άμα τα μετρήσουμε αυτά. Εντάξει. Άμα τα μετρήσουμε αυτά, τώρα δεν θα... κανονική μύτη δεν υπάρχει στην πόλη. Άρα κλείσαμε πρόγραμμα. Κάτσε, κοποχηματινή ζώνη. Εκτός εκπομπές κάναμε, ρε, τι θα είναι μία ώρα ζώνη, κάθε μία. Θα βάλουμε. Τι θα βάλουμε απόγευμα. Δουλεύοντας σαν τον Λούμπος, θα λέγεται. Και τι θα είναι η εκπομπή. Θα είναι υπουργειακές υποθέσεις, δουλεύοντας σαν τον Λούμπος. Δηλαδή θα κάθεται ένας σε ένα καναπέ. Όχι. Λέ, και θα τον τραβάει η κάμερα. Και θα λέει πω κούρασε σήμερα. Θα μπορούσε να είναι σαν εκείνη την εκπομπή στην ΕΡΤΡΙΑ που ζωγράφιζε όλος όλη μέρα. Κάτι τέτοιο μπορούσε να είναι, ρε, σκέψου το λίγο. Το θέατρο της Δευτέρας με τον Γιώργο Τζαβέλα. Ω, καλά. Κανονικά. Εύκολα, ναι. Ναι. Βράδυ. Βράδυ θέλουμε δυνατή. Θέλουμε δυνατό πράγμα. Δυνατό πράγμα. Κάτσε σκεφτό το βραδινό. Το βραδινό. Και ιδέες αν έχετε εδώ είμαστε. Ναι, τι να βάλουμε το βράδυ. Για το πρόγραμμα του Εψιλον. Το βράδυ θα βγάλουμε. Γκοντζάρα δεν πουθενά. Αυτό πήγα από εδώ. Τι κουμπιά δώσουμε στη Μαρία μας. Είδα και μια φωτογραφία, ήταν πολύ όμορφη. Κάνε ταμείο θα λέγεται. Θα είναι συμβουλές για το πώς θα εξοικονομήσεις χρήματα. Πώς θα εξοικονομήσεις χρήματα. Φίλε τηλεθεατή. Θα σου δώσω κάποια tips. Έχεις μηνιάτικο 30 χιλιάρικα. Ωραία. Μηνιάτικο 30 χιλιάρικα. Τι Σταύρο. Έχει το νύμπος στο μυαλό της, μην νομίζεις. Αυτό θα είναι ο μέσος Έλληνας 30 χιλιάρικα. Και με τα μεσονύχτια ταινία. Ναι. Στάλιγκραντ. 500 επαναλήψεις, σαν το ρετυρέ. Σαν το ρετυρέ θα είναι κάτι. Ωραία. Ή μπορούμε να βάλουμε επανάληψη στην εκπομπή του Ιβάν. Για να τη δεις μία τα ξημερώματα και μετά την αρχή ξανά. Και να λες και να ξεκινάει. Τι γίνεται. Κάπως έτσι θα είναι. Ειδήσεις, ποιος θα παρουσιάζει. Ειδήσεις. Ο Τζορμπατζόγλου κάνει για ειδήσεις. Και με το βλέμμα το. Κάνει. Το απορριμμένο το. Ναι. Ποιον θα βάλουμε για ειδήσεις. Ειδήσεις θα βάλουμε. Έναν του πολιτικού πρέπει να βρούμε. Όχι. Από ΠΑΟΚ. Όχι, γενικά. Ποιο ειδήσεις. Θα βάλεις, ρε φίλε. Θα βάλεις ζουράρι για να πετάει κάτι λέξη να μην καταλαβαίνουμε. Και μετάφραση στα ποδιακά όταν μιλάει. Ποδιακάρι, δεν εννοείται. Όχι, θα έχουμε την κεντρική παρουσιάστρια. Δεξιά το ζουράρι να τα λέει αρχαία. Ναι. Αριστερά. Ποδιακά. Εύκολο, εντάξει. Και να λύρατζει, να δει ρυθμό. Βγήκε και το πρόγραμμα του Έψιλον. Η παρουσιάστρια ποια θα είναι, εσύ. Παρουσιάστρια. Η Τσαπανίδου. Πόντια. Δικιά μας κουπέρα, Παοξάκη. Ναι, εντάξει. Πόπο Σταύρο με ψήνει αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή δεν ξέρω τι θα γίνει. Στο Instagram με τον Γιώργο Σαββίδη θα γίνει μακελιό. Κανονικά όμως, κανονικά. Ναι. Θα κάνει εκπομπή. Και η εκπομπή του Κυριάκου. Θα κάνει εκπομπή και θα κάνει live στο Instagram την εκπομπή. Θα βλέπει την εκπομπή. Το ΦΑΕ πρόεδρο είναι εκπληκτική. Εκπληκτική εκπομπή. Όχι, όλες νομίζω ότι είναι πιασάρικες εκπομπές. Δηλαδή βγάλαμε τέλειο πρόγραμμα πιστεύω. Στο Ιβάν, να λέγεται ή με τον Ιβάν. Με τον Ιβάν.
Όχι στο Ιβάν. Στο Ιβάν, Σταύρο, είναι λες και λες, ξέρω εγώ. Στο Ιβάν, στο Ιβάν. Όχι, με τον Ιβάν. Ή μπορεί να είναι, πώς είναι εδώ η Ελένη, να είναι ένα τέτοιο Ιβάν. Έτσι όπως είναι αυτό, έτσι ακριβώς. Το Ελένη. Να είναι σκέτο. Ιβάν. Ιβάν, αλλά ο Ιβάν συνοδεύεται. Ιβάν ο τρομερός. Ιβάν ο... καλημέρα με τον Ιβάν. Όχι. Κλεμμένα δεν είναι, εντάξει. Όχι. Κάτι ποντιακό μπορούμε να βάλουμε. Λελεύωσε με τον Ιβάν. Τα κάκρας. Όχι, είναι καλό αυτό, ρε. Δεν ξέρω, αυτά δύο ξέρω. Δεν είναι καλό αυτό, ρε. Τέλος πάντων. Δεν ξέρεις τι λες, δεν ξέρεις τι σημαίνει αυτό που λες. Ξέρω τι σημαίνει, απλά δεν το ξέρουν οι άλλοι. Εδώ ποιος μου πειράξε τώρα τους χωρικούς, γιατί μου το κάνετε αυτό στη ζωή μας. Ωραία, πάμε λίγο, κλείνουμε πρώτη ώρα. Πάμε στο διάλειμμα και σε λίγο πάλι πίσω. Να είμαστε πάλι πίσω με σημαντικές ειδήσεις που προέκυψαν στην διάρκεια του διαλύματος. Πρώτα απ' όλα να πούμε τους χορηγούς της δεύτερης ώρας, τα παπούτσια ΝΑΚ. Παπουτσάρες, ρε Σταύρο. Παπουτσάρες κανονικά, γυναικείες, ανδρικές, παιδικές. Κορυφαία εταιρεία κατ' εμέ ελληνική στο παπούτσι. Εννοείται. Με ανθρώπους οι οποίοι είναι δεκαετίες τώρα σε πολύ ψηλό επίπεδο. Ένα παπούτσι value for money 100%. Με πολύ καλή ποιότητα, τα NAC shoes τα οποία φοράει και ο ΠΑΟΚ από φέτος, χορηγός της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τα NAC shoes και στο Mediterranean Cosmos και στο κέντρο εκεί στη γειτονιά μου και στη Mackenzie King και στη Σβόλου από πάνω, παπούτσια τα οποία είναι, αγοράζεις μια φορά και μια πενταετία έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Ρεγκίνα, είδη και εξισουάρ μπάνιου, υδραυλικά είδη, μπείτε τώρα στο site reginabanio.gr και ξεφυλίστε τον κατάλογο με τα προϊόντα της Regina σε επιλεγμένα καταστήματα. Και η αφήτηση λιμπόνι στο 2310 785 444, κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων, οριστικής διαγραφής φορτηγών δικύκλων αυτοκινήτων, και δεν κάνετε τίποτα, όλα τα διαδικαστικά τα κάνουν οι αδερφοί της λιμπόνι. Πριν μπούμε στα φρέσκα τα νέα, δες λίγο ένα μήνυμα που είναι επικό. Έχει πρόταση για εκπομπή. Φως στο τούνελ με κεντρικό παρουσιαστή τον Λεβέκ να ψάχνει το χορτάρι. Φιλιά, αδερφέ, κόλκα, σε περίμενα για μπύρα, ο Μάριος από την Ξάνθη. Πολύ καλή ήταν... πρόταση. Εντάξει, λίγο κλεμμένος τίτλος, αλλά θα το προσαρμόσουμε, δεν είναι κάτι. Φως στο τούνελ, με τον Λεβέκ να ψάχνει το χορτάρι. Πάμε λίγο σε δύο θέματα. Πρώτα απ' όλα, ξεκινήσουμε πρώτα με τον Νάτχο. Με τον Πίπρας Νάτχο, όπου διαψεύδει ο ίδιος οποιοδήποτε τέλος πάντων ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ και κουβέντα του ΠΑΟΚ μαζί του και παρουσία του στη Θεσσαλονίκη και το ξεπερνάμε αυτό. Ουσιαστικά ναι, γράφτηκε αυτό, αλλά εντάξει, τέλος πάντων, ο Νάτχο είναι ένας παίκτης που παίζει στη ΖΣΚ Μόσχας, που είναι βασικός παίκτης σε ομάδα Champions League, που όταν τον φέραμε εδώ δεν είχαμε τις βάσεις για να τον κρατήσουμε. Που αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο ΠΑΟΚ έχει στα χαρακτηριστικά του Νάτχο και τον Μαουρίτσιο και τον Ελκαντουρί. Νομίζω δηλαδή ότι δεν είναι μια περίπτωση η οποία θα απασχολήσει ποτέ ξανά στο μέλλον τον ΠΑΟΚ, με δεδομένο ότι έχει φτάσει νομίζω στα 29 του πλέον. Ναι. Και από τη στιγμή που έχουμε 3-3,5 χρόνια συμβόλαιο σε Μαουρίτσιο και Καντουρί, δύσκολο ο ΠΑΟΚ θα ασχοληθεί με την περίπτωση του Ισραηλινού μέσου. Και πάμε στην δεύτερη είδηση. Το θέμα του Χουλτ. Το οποίο Χουλτ έσκασε τώρα. Έσκασε τώρα στο διάλειμμα. Προσφυγή και ο Χουλτ. Συνδυάζεται με τον ΠΑΟΚ. Μπορεί και να συνδυάζεται. Ο Χουλτ είναι μέσα στις επιλογές που έχει ο ΠΑΟΚ για τη θέση του αριστερού αμυντικού. Εμάς η πληροφόρησή μας είναι ότι ο Αζεβέδο είναι ο νούμερο ένα στόχος του ΠΑΟΚ. Το ότι κάνει προσφυγή ο Χουλτ σημαίνει ότι έχει ομάδα. Εγώ προσωπικά ελπίζω να μην είναι ο ΠΑΟΚ. Ναι. Για να είμαι ειλικρινής, θεωρώ δηλαδή ότι είναι ένας αριστερός μπακ, ναι. Είναι ένας παίκτης που ξέρει τη θέση. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να μπει και ο Βιερίνια να πάει να παίξει τη θέση του. Αλλά δεν είναι νομίζω στο επίπεδο του παίκτη το οποίο θα θέλαμε να υπάρχει στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Έτσι λέω εγώ, σαν Σταύρος. Μακάρι τέλος πάντων να μην κάνει προσφυγή για να έρθει στον ΠΑΟΚ. Αν είναι να έρθει στον ΠΑΟΚ για να είναι δεύτερος πίσω από τον Αζεβέδο, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά το να πάρουμε δύο αριστερά μπακ
Γενάρη, στην μεταγραφική περίοδο του Γενάρη. Κοίτα, το μόνο που έχει ο Χουλτ νομίζω υπέρ είναι του. Ξανθός, είναι κοντός με κοτσίδα μικρή, δηλαδή ναι, δεν ταιριάζει τον ΠΑΟΚ. Αλλά έχει υπέρ του το γεγονός ότι θα έρθει και δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής. Μπαίνει κατευθείαν. Εγώ θα χρειαστώ χρόνο προσαρμογής σε μάθημα Χουλτ. Καλά, εντάξει. Είναι, εντάξει, λέω, είναι αυτό το. Τέλος πάντων, να μην κατηγορώ το παιδί, δεν μου αρέσει απλά σαν παίκτη. Δηλαδή δεν μου αρέσει. Ναι, δεν σου κάνει το κλικ. Θεωρώ ότι χρειάζεται το ΠΑΟΚ κάτι πολύ καλύτερο σε συγκεκριμένη θέση. Είναι μια θέση κομβική γιατί συνθέτει δίδυμο με το Βιερίνια. Θέλεις πιο ποιοτικό παικτική και πιο aggressive. Το Χουλτ απλά νομίζω μοιάζει πιο για τώρα λύση. Δηλαδή δεν σε πείθει για το μέλλον. Ενώ που μας εδώ ένας παίκτης τέτοιου επίπεδου, επενδύει σε αυτό. Εντάξει. Δηλαδή, θα αντέξει. Ναι. Είναι, έχει περισσότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά ο Ζεβέδο, είναι πιο δυνατός, έχει μεγαλύτερη ορμή στο παιχνίδι του. Έβλεπα έχει περισσότερες παραστάσεις. Τα βίντεο από τα δύο παιχνίδια με τη Metalist. Ήταν βασικός και στα δύο. Μαζί είχαν γιογιό. Ναι. Στις μισές φάσεις ήταν μέσα. Απλά ο Ζεβέδο, εντάξει, δεν είναι Ελλήνο. Είναι άλλο στυλ, είναι πιο Μαρσέλο. Μαρσέλο των φτωχών. Μοιάζει κιόλας. Ναι, μοιάζει κιόλας στα μούτρα του. Έχει σκαμμένα μούτρα, δηλαδή όπως πρέπει κανονικά, να είναι ένας παίκτης που παίζει τον ΠΑΟΚ. Ναι, έχει μια τρέλα στα μούτρα, πραγματικά. Έχει μια βλακία. Είναι λίγο ο Μάτος με μαλλιά. Είναι τέτοιος τύπος. Ναι. Θα μου πεις τώρα, Σταύρο, έχω το Μάτος από τη μία, παίζει εξτρέμ. Να πάρω και τον άλλον από την άλλη να παίζει εξτρέμ, ποιος θα μαρκάρει. Ναι. Αλλά δεν το θες λίγο κι αυτό. Αυτό θες. Τα μισά παιχνίδια θα πρέπει να πραγιοκοπήσεις. Δεν μπορείς να έχεις ανενεργή πλευρά. Και ο Χουλτ στην τελική πάσα δεν είναι καλός. Δηλαδή, ναι, μεν ανεβαίνει συχνά, ναι, μεν ανεβαίνει γρήγορα, αλλά. Δεν σου δίνει το κάτι παραπάνω. Δεν σου δίνει. Δεν έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ναι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι εκείνο το παιχνίδι στον Παναθηναϊκό που παίξαμε με τον Ερίκη να ξεκινά βασικός. Ναι. Όπου τον άφησε 90 φορές μόνο του Ερίκη. Είναι ρεκόρ μοναξιάς ποδοσφαιριστής στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Άφησε σημείο ο Μάτος να μαλώνει με τον Ήβης για να αλλάξει τον Ερίκη. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε ζήσει το και αυτό το πράγμα στον ΠΑΟΚ. Ναι. Και ο Χουλτ βγήκε 35 φορές μόνος. Και, δεν, και έκανε κάτι. Δεν έκανε κάτι. Ναι, δεν τον αισθάνεσαι μπροστά. Αυτό λέω εγώ. Τώρα από εκεί και πέρα, αν στον ΠΑΟΚ πιστεύουν ότι ο Χουλτ είναι η λύση, να μου επιτρέψουν. Το γεγονός είναι ότι έγινε τώρα η προσφυγή. Από εκεί και πέρα. Ναι. Να μου επιτρέψουν να πιστεύω ότι είναι λάθος αυτό το πράγμα. Δεν είναι ότι δεν θα παίξει. Είναι απλά μια περίπτωση ποδοσφαιριστή η οποία δεν θα μου δώσει κάτι το συγκλονιστικό. Αυτά λοιπόν και με τον. Και με τον Χουλτ, τι είναι αυτό, η ενημέρωση του 90, ήδη στο Wikipedia τον έχουν βάλει παίκτη του ΠΑΟΚ. Καλά, αυτό αλλάζει, ναι, σε αλλάζει δύο λεπτά, δεν είναι κάτι. Ναι, δεν είναι, δηλαδή, γελάμε. Ναι, εντάξει, αυτό αλλάζει οποιοςδήποτε, δεν ναι. Είναι, αν βαστείς αυτό. Τέλος πάντων, ελπίζουμε, εγώ προσωπικά, να είναι, στην καλύτερη για τον ΠΑΟΚ, να είναι ο αναπληρωματικός αριστερός μπακ. Δηλαδή π.χ. να κλείσεις τώρα τον. Τον Αζεβέδο που λύγει το συμβόλαιό του το καλοκαίρι και είναι σε Σαχτάρ, δηλαδή μη είχε να το κλείσει και αυτό να, στην ομάδα που δούλευε 10 χρόνια που δεν παίζει βασικός και λύγει το συμβόλαιό του το καλοκαίρι. Όχι ρε παιδί μου, σου λέω κλείνεις τώρα π.χ. το Χουλτ, κάνει την προσφυγή και έρχεται, ωραία, και έρχεται μετά και ο Αζεβέδο. Δεν με χαλάει. Γίνεται αυτό. Και είναι ο Χουλτ για backup. Αλλά είναι πολλά τα λεφτά για τη θέση. Και θα γίνει αυτό το Σταύρο. Τι θα τον κάνω του Γιαννούλη του χρόνου. Α, τον έδωσα 2 χρόνια. Ναι, είναι και αυτό. Ναι, είναι. τρομερό και αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ζηλεύουμε τον Γιαννούλη που τον έχουμε δώσει στον Αντρόμητο. Δηλαδή, πραγματικά τώρα, αν μου βρει κάποιο τι διαφορετικό έχει ο Χουλτ από τον Γιαννούλη, να μου το πει και εμένα. Όχι, ρε Σταύρο, απλά ο Γιαννούλης είναι καλύτερος αμυντικός ο Χουλτ. Έχει καλύτερο κορμί ο Χουλτ. Είναι πιο γρήγορος ο Χουλτ. Τον Γιαννούλη τον αδικούμε και έχει το σκεφτόμαστε. Έχει καλύτερη επαφή με την μπάλα. Όχι. Εγώ δεν το σκέφτομαι αλλιώς. Το ίδιο πράγμα σκέφτομαι. Ωραία, τι έχει. Μα δεν είναι, δεν σου δίνει το κάτι παραπάνω. Κάτι διαφορετικό. Πάντως, η πρώτη ενημέρωση που έχω είναι ότι ο Χουλτ δεν έκανε προσφυγή για εμάς. Δόξα σου Θεός. Σε πρώτη φάση θα γίνουμε χριστιανοί με αυτός που μπλέξαμε. Ωραία. Ναι, αλλά κάτσε μη χαθεί ο Αζεβέδο και μετά επιστρέψει. Πώς θα χάσει τον Αζεβέδο, ρε φίλε. Πιστεύεις ότι δεν μπορεί να. Βάζει το χέρι τον Αζεβέδο τον πήγε στη Σαχτάρ, να σου πω εγώ. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αν πάρεις εσύ τηλέφωνο, άμα τον αλάβεις ναι, εσύ, ναι, ναι, ναι. Δεν θα τη χαλάσει την μεταγραφή. Βάζει το χέρι σου φωτιά τώρα. Ναι. Δεν γίνεται να χαλάσει τον Αζεβέδο, θα σου πω γιατί. Ναι. Τον Αζεβέδο τον πήρε από τη Metalist στην Σαχτάρ, ναι. Ο μπαμπάς Λουτσέσκου. Ναι, ναι, ναι. Ο τεχνικός μας διευθυντής δούλευε 10 χρόνια στη Σαχτάρ. Ναι. Δεν είναι βασικός εκεί. Ναι. Ωραία, δεν παίζει δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Το συμβόλαιό του λήγει το καλοκαίρι και δεν ανανεώνει. Πώς θα τον χάσω.
Πότε θα τον φέρεις όμως? Τώρα πρέπει. Πρέπει. Δεν τα καλά τα φέτος. Όχι. Καλώς τα παιδιά. Καλώς τα παιδιά. Σταύρο. Σταύρο, ο Αζεβέδο λέει έχει 15 μάτς τα τελευταία 2 χρόνια. Από πού και ως πού θα είναι ενεργός? Έχει 5-6 φέτος. Δεν είναι λεβέκ. Είχε έναν μεγάλο τραυματισμό. Ο άλλος έχει 73 μεγάλους τραυματισμούς. Εντάξει, και ο Αζεβέδο έχει γεμάτες χρονιές. Βλέπαμε τα νούμερα και χθες. Στη Βραζιλία έχει μόνο γεμάτες. Στη Μέτραλιστ έχει μόνο γεμάτες. Και βασικώς... Στη Σαχτάρ δεν είναι εύκολο να έχει γεμάτες. Είχε έναν τραυματισμό πολύ σημαντικό. Έμεινε 1,5 χρόνο έξω. Ναι. Δεν ήταν λίγο. Ωραία, αλλά τον τελευταίο χρόνο είναι καλά. Παίζει. Εντάξει, δεν είναι ένα παίκτη που έχει 5-6 συμμετοχές σε μια χρονιά. Παίζει, εννοώντας, παίζει για τα δεδομένα της Σαχτάρ. Ναι. Η Σαχτάρ αυτή τη στιγμή είναι μέσα στις 10 καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι. Δεν είναι εύκολο να παίξεις. Αν έπαιζε στη Σαχτάρ, δεν θα περνούσε από εδώ για διακοπές. Εντάξει. Από τη στιγμή που είναι υγιής, ελπίζω. Ναι. Ωραία. Είναι πολύ καλύτερος από όλες τις περιπτώσεις που έχουμε στα υπόψη μας. Πάμε στο break και σε λίγο πάλι πίσω. Θεϊκό μήνυμα, θεϊκό κλαίο με το 7-18 τον Θεό αυτόν. Αν έρθει εδώ ο Χουλτ και μπλέξει Μεσσαλονικιά, το Πάσχα δεν θα έχει φράγκο στο λογαριασμό, λέει ο 7-18 που προφανώς δεν γνωρίζει ότι ο Χουλτ είναι παντρεμένος με μια πολύ ωραία γυναίκα, μάλιστα. Ο Χουλτ. Ναι. Δηλαδή, αν κάτι ανεβάζει τις μετοχές του. Είναι το μόνο του προσόν. Ο Χουλτ διεκδικεί 360. Χιλιάδες ευρώ. Χιλιάδες ευρώ. Ναι. Ένα νούμερο πάρα πολύ φυσιολογικό. Αφού έχει να πληρωθεί. Δεν θυμάται από πότε. Πες το κάπως έτσι, ναι. Δεν θυμάται από πότε. Και ανακοίνωσε Τσιόλι Κέρκυρα. Σάκη Τσιόλι. Φάγανε τον Βοσνιάδη χωρίς λόγο. Για 1,5 χρόνο. 1,5 χρόνο. Φάγανε τον Βοσνιάδη χωρίς λόγο. Τον έβαλαν να καθαρίσει την μπουκάδα εκεί με τους αδιάφορους. Έφυγαν όλοι οι παίκτες. Μόλις πήγαινε να ενισχυθεί η ομάδα, τον φάγανε για να πάρουν τον Σάκη Τσιόλι, ο οποίος. Τώρα. Πραγματικά δηλαδή. Και κινδυνεύουν οι δύο καλύτεροι τουριστικοί προορισμοί μας. Κέρκυρα Πλατανιάς. Εσύ Σταύρο, σε τρώνε ταξίδια. Πού θα πας? Αυτό δεν είναι. Πρέπει να σωθεί ένας από τους δύο τουλάχιστον. Πού θα πας του χρόνου δηλαδή? Δεν έχει τίποτα, δεν έχει μείνει τίποτα. Δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθια. Πού θα πας? Αυτό σου λέω. Πού να πας, στη Λαμία? Και ποιος, από αυτό, ποιος θα ανέβει, η Λαμία? Εντάξει, στη Λαμία είναι, είσαι από τη Λαμία και φεύγεις. Εμείς θα πάμε. Πόσο έχει θέατρο εκεί, κάντε μια έρευνα λίγο. Στη Λαμία πιστεύω ότι αν μένεις παθαίνεις κατάθλιψη ή κάτι. Είναι αγρίνιο. Από ό,τι έχω ακούσει. Μου λέω, αγρίνιο ρωτάω, έχω συγγενείς. Στο, είναι πασιφανές. Δεν έχω καμία σχέση. Είμαι στην κέντρο του Αγρινίου, στην πλατεία την κεντρική και ρωτάω έναν. Η ομάδα είναι έξω από την πόλη. Λέω, σε ποιο ξενοδοχείο είναι η ομάδα? Μάλλον λέω, η ομάδα σε αυτό το ξενοδοχείο, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε. Ναι. Και λέω, μου λέει, είναι έξω από την πόλη. Ναι, λέω, να πάρω ταξί. Όχι, εδώ στα 200 μέτρα, δεξιά. Να πούμε τι θα γίνει. Και εγώ ήμουν στο κέντρο της πόλης. Εσύ που σκέφτηκες τι μπορεί να είναι, ρε, εσύ πόση ώρα να είναι, κανένα τέταρτο. Εντάξει, σου λέω, άλλος είσαι στο κέντρο και σου λέει, έξω από την πόλη. Εκείνα τα παγιδάκια που τρώγονται στο Αγρίνιο ήταν. Ναι. Να ρε Σταύρο, έχει και αυτό το καλό το Αγρίνιο όμως. Δηλαδή εσύ κάθε χρόνο περιμένεις να πας εκεί. Έχει καλούς ανθρώπους. Τι άλλο, δηλαδή ποιος, ναι, Λαμία, Άρης, Λαμία, Ανέλη. Τρίπολη. Δεν με ψήνει Τρίπολη. Τι να σε ψήνει, έχεις πάει Τρίπολη? Όχι. Μην πας. Μόνο εγώ ακούσκε για Τρίπολη. Τι μας έχει μείνει? Δεν έμεινε τίποτα άλλο εσύ, αφού αυτοί θα ανέβουν έτσι κι αλλιώς. Παρακαλάμε να ανέβει Όφη. Ναι, δύσκολα όμως. Όχι δύσκολα. Τι δύσκολα, αφού 1500 προβλήματα έχουν εσύ. Ο Άρης και Όφη θα ανέβουν. Ο Άρης και ο Όφη θα ανέβει. Ρε, ο Όφη έχει τόσα προβλήματα. Συνέχεια για τον Όφη λένε. Δεν πειράζει. Ανέλαβε άλλος σήμερα. Αυτός που ήταν παλιά, όπως το λένε. Ένας... Α, ναι, που μας έλεγε ο Χρήστος. Ναι. Ο Βουτσινάς. Βατσινάς, ναι. Βουτσινάς είναι. Η σχολή από κάτω. Ναι, ναι, η σχολή από κάτω είναι. Ο Βουτσινάς. Ποια πόλη μας έμεινε, ρε. Δεν έμεινε τίποτα. Ποια? Φτάνει, την Ξάνθη, την έμαθα και εγώ την Ξάνθη απ' έξω. Η πιο ωραία πόλη από αυτές που παίζουν στην Α Εθνική αυτή τη στιγμή. Η Κρήτη, εσύ. Αν φύγει
ο Πλατανιάς και η Κέρκυρα. Δεν μένει κάτι άλλο. Η πιο ωραία πόλη που υπάρχει είναι τα Γιάννηνα. Ναι. Εντάξει, ίσως. Εντάξει. Που είναι συμπαθητικά. Το... Ναι, είναι και κοντά σχετικά. Εντάξει. Καλό είναι. Αλλά σου παίρνουν και την Κέρκυρα τώρα, ρε Σταύρο. Αυτό σου λέω, Κέρκυρα και Πλατανιάς, κάτι πρέπει να γίνει. Σε πολεμάνε, είναι ξεκάθαρο. Είναι, δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι δεν γίνεται έτσι καθαρό ποδόσφαιρο, χωρίς τουριστικούς προορισμούς. Πώς θα το κάνουμε τώρα, δηλαδή. Μα είναι ξεκάθαρο. Να έχεις επιλογές. Σε όλα τα μήκη και τα πλάτη. Πολύ Λιβαδιά. Πραγματικά Λιβαδιά, ρε, αυτοκτονία. Αυτοί που μένουν εκεί πραγματικά θέλουν να φύγουν από τη Λιβαδιά. Ποιος θα πάει Λιβαδιά. Λιβαδιά σε κρατάει μόνο η ανατροπή για το ημιχρόνιο τελικό. Και τι άλλο ομάδες έχει βγει εθνική για να ανέβουν. Αυτό είναι. Καμιά είναι Κρήτη, άμα ανέβει Όφη, έχουμε Λαμία. Ποια είναι ψηλά πίσω τον Άρη. Γιατί είναι τις πόλεις που. Περίμενε. Πού να πας, εσύ, πανελευσυνιακό, την αυτό Ελευσίνα. Όχι. Τι Σπάρτη. Δεν έχει πάει Ελευσίνα ποτέ. Όχι, Σπάρτη. Όχι. Να δούμε ποιοι ανεβαίνουν. Στάντινγκς, δεν έχει Στάντινγκς. Παναχαϊκή. Κισαμικός είναι καλή επιλογή, αλλά δεν ανεβαίνει. Και Κισαμικός Κρήτη είναι. Ναι. Μετά τα Χανιά. Τρίκαλα όχι, μακριά όχι, και αγαπημένη. Δόξα Δράμας, καιρό έχουμε να πούμε. Πολύ δράμα. Κοντά είναι η δράμα, όχι. Το Αίγιο δεν μένουν ούτε αυτοί από το Αίγιο. Αχαναϊκός διαλύθηκε, η Καλυθέα δεν ανεβαίνει. Πανσεραϊκός δεν ανεβαίνει. Καρδίτσα δεν ανεβαίνει. Παναχαϊκή είναι μια περίπτωση. Παναχαϊκή. Αλλά δεν είναι να ανέβει φέτος. Σπάρτη ούτε για πλάκα καλά δεν ανεβαίνει και όλα σε Κυνιακός δεν ανεβαίνει. Ο Καραϊσκάκης είναι κάπου και στην Πρέβεζα μακριά και αγαπημένη, Άρτα κάπου εκεί είναι. Όχι, όχι πολύ. Εργοτέλης δεν ανεβαίνει όμως, μακάρι να μπορούσε. Άρα δεν μένει κανένας. Λαμία ή Όφη. Και η Καλαμαριά. Η Καλαμαριά εντάξει τώρα πολύ κοντά είναι, όχι. Τίποτα δεν είναι. Δεν γίνεται παιδιά. Ο 7-18 επιστρέφει λέει και θα πληρώνει και τη διατροφή στο διαζύγιο. Φυσικά. Εκτός όλων των άλλων. Φυσικά ρε παιδιά. Δεν ξέρω παιδιά εμένα, αν και η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι δεν υπάρχει καμία σχέση ΠΑΟΚ προσφυγής Χουλτ, παρότι γνωρίζουμε όλοι ότι είναι μέσα στις επιλογές του ΠΑΟΚ για το αριστερό άκρο της άμυνας, όχι ψηλά, η ψηλότερη είναι του Αζεβέδο, σαν πολλά κιλά δεν έχει αυτός ο Τζάκσον. Είναι η φωτογραφία κακή, πρέπει να είναι από κάτω, δηλαδή να είναι έτσι. Είναι το αντίθετο που βγάζετε εσείς στο Instagram, δηλαδή. Εμείς το έχουμε μελετήσει, ρε εσύ. Ναι, ναι είναι λίγο. Όχι, ξεγελάει, δεν έχει και μαλλιά. Αυτή που ανέβασε φωτογραφία στο Facebook χθες, δεν σε αναγνώριζε. Λέω, ποια είναι αυτή που έβαλε η αγάπη η φωτογραφία προφίλ. Το έχουμε μελετήσει πάρα πολύ. Ναι, το είδα, το κατάλαβα. Μπράβο, ρε Σταύρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είπα ότι χειρότερη ή καλύτερη. Είπα την άλλη. Υπάρχει φίλη μου που τη έχει πει κάποιο ότι τι φωτογραφίε είναι καλύτερη από ό,τι από κοντά. Τη το είπε όμω, έτσι δεν το είπε. Δηλαδή, έπαθα ένα σοκ. Είχα μείνει το μου το είπε. Δεν γίνεται, ρε εσύ. Ποιο το λέει αυτό. Εντάξει, κάποιο ειλικρινή. Όχι, τόση ειλικρίνεια αυτά. Δεν αντέχουμε τόση ειλικρίνεια. Κάποιο, όχι, ρε φίλε, γιατί πρέπει να μιλά στα ίσα. Όχι, ρε Σταύρο. Χριστουγεννιάτικα τώρα. Γιατί να μου μαυρίζει την ψυχή, πε. Είσαι πολύ ωραία. Χριστουγεννιάτικα, γιατί να τα είσαι στο παπατζηλίκι μέσα στο social media. Εντάξει, ρε εσύ. Τι. Παπατζηλίκι, απλά είναι λίγο καλύτερη. Οκ. Εδώ μας έχει τύχει να είναι να πούμε στη φωτογραφία σαν την Ναόμι Κάμπελ. Ωραία και από κοντά να είναι σαν την τη βλέπεις Γεωργία Βασιλιάδου. Τη βλέπεις και στρίμεις, δεν ήρθα ποτέ στο ραντεβού και έτσι ξέρω εγώ. Μη σου τύχει Σταύρο. Μη σου τύχει. Και δεν μου τυχαίνει γιατί έχουμε αποκτήσει εμπειρία στα social media πλέον. Δεν είναι. Και είμαστε και θεσμευμένοι. Αυτό θα έλεγα. Ναι. Έχεις κλείσει εσύ τώρα οπότε εντάξει. Mm. Είσαι κομπλέ. Ναι, ήρεμη. Ναι. Πόσο να μπλέξουμε ακόμα. Όχι, Σταύρο, φτάνει. Mm-hmm. Φτάνει. Τέλος πάντων. Τι άλλα θέματα επικαιρότητας. Αυτό για τη Λίντση το είπαμε για τον Μπρίγκοβιτς, θα τα πάρουμε ένα-ένα. Η αλήθεια είναι ότι καμία πρόταση δεν έχει έρθει για τον Μπρίγκοβιτς. Τώρα η Λίντση ενδιαφέρεται, κάνει ράνι. Προφανώς και έχει προταθεί σε πάρα πολλές ομάδες. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Τζίμι, ότι είναι οι δύο παίκτες που δεν μπορείς να αποκλείσεις ότι θα πουληθούν αυτήν την περίοδο. Και γι' αυτό ο ΠΑΟΚ αναζητά λύσεις στα αμυντικά χαφ σε περίπτωση που πουληθεί ο Τσίμιροτ. Τώρα για το ΦΟΡ τα πράγματα είναι λίγο παιδιά, λίγο μυστήρια, γιατί υπάρχει ξεκάθαρη θέση αυτή τη στιγμή του ΠΑΟΚ που λέει ότι αν δεν πουληθεί ο Πρίγιοβιτς δεν θα αποκτηθεί ΦΟΡ. Ναι. Δεν ουσιαστικά ξέρω. Ποντάρουν στον Κουλούρ για δεύτερη επιλογή. Ναι, είναι δύο όμως. Χτύπα ξύλο, ένας θα πάθει κάτι. Τον Μακ δεν τον έχουμε δει σε τρεφόρο του Λουτσέσκου.
Άρα δεν υπολογίζεται και σαν σεντρεφόρ. Εκεί που θα μπορούσε να παίξει στα ντέρμπι με Άκη και Ολυμπιακό δεν έπαιξε. Άρα έχουμε δύο. Δεν φτάνουν δύο. Θυμόμουν χαρακτηριστικά τη χρονιά που πήραμε το πρωτάθλημα που δεν υπήρχε σωστή ιδέα. Ναι. Εντάξει, 10 χρόνια πριν γεννηθείς δηλαδή. Πότε, 95 δεν γεννηθείς. 94. 94, ναι, 10 χρόνια πριν γεννηθείς. Mm-hmm. Ωραία. Είχαμε Κωστίκο, Δημόπουλο, Ιορδανίδη, Καρασαβίδη. Εντάξει, με το σκέφτεσαι αυτό, σε ποια λίγο τα κλάματα. Τέσσερις. Είναι. Δύο διεθνείς, έναν Φέρελπι και έναν Ανοκατοσούρα. Το Καρασαβίδης τέτοιος ήταν. Έμπαινε μέσα, τα έκαναν κάτω όλα. Έπεφτε τράκερ, να περνούσε 5-6, έβαζε γκολ. Ή θα βάζει γκολ σαν το Μέση, ή δεν θα βάζει το κενό τέρμα. Τέλος πάντων. Δεν γίνεται να πας με δύο φόρ πουθενά. Συγγνώμη που το λέω, παιδιά, αλλά πάρτε κάποιον να, έστω συμπληρωματικό, έστω δανεικό, κάποιον που να ξέρει λίγο μπάλα, να κάνει καμιά τρίπλα. Για να υπάρχει αυτή η επιλογή. Πάρτε κάτι. Ναι. Ο ανταγωνιστής σας, η ΑΕΚ, με δανεικό την έχει βγάλει. Με δανεικούς. Απλά κατάφερε και τους έβαλε λίγο στον κόλπο. Εντάξει, δεν το αποκλείς όμως να γίνει. Δεν αποκλείς τίποτα στον ΠΑΟΚ. Εγώ μιλάω πάντα με το τι ισχύει σήμερα. Ναι. Σήμερα λοιπόν, 27 Δεκεμβρίου, στον ΠΑΟΚ λένε ότι δεν θα πάνε για φορ αν δεν πουληθεί ο Πρίγιοβιτς. Και έρχομαι και σου λέω εγώ, πωλείται ο Πρίγιοβιτς που δεν το πιστεύω. Ναι. Ωραία. Και αντικαθιστάς τον Πρίγιοβιτς. Πάλι δύο έχεις. Και είναι και ρίσκο γιατί αυτός που θα έρθει. Πότε θα μπει και πότε θα είναι έτοιμος και τι κατάσταση θα είναι. Το καλό είναι ότι το πρόγραμμα βοηθάει να πάρει το χρόνο του. Ναι, βοηθάει. Αν εκμεταλλευτείς, όχι αν εκμεταλλευτείς, αν ξανά συνεχίσει το ίδιο τέμπο και στα εκτός. Γιατί αν πάλι στα εκτός επιστρέψουμε ναι, το προηγούμενο. Τα εκτός δεν είναι πολύ δύσκολα. Και στο πρώτο γύρο, στο ξεκίνημα δεν ήταν. Ναι, θεωρητικά. Δεν είχαμε τότε. Είχε μόλις ένα λάθος προπονητής. Ήταν νέα η ομάδα, ναι. Αλλά εντάξει. Έχουμε Κέρκυρα, έχουμε Λαμία. Έχουμε Αγρίνιο και Γιάννενα. Πιστεύω μέχρι το Αγρίνιο θα είναι έτοιμος ο νέος παίκτης. Τα έχεις αυτά τα παιχνίδια. Ένας από τους στόχους που έχει άλλωστε ο Λουτσέσκου είναι να έχει τους παίκτες 6 του μηνός εδώ. Ναι. Όχι 6 του μηνός, νωρίτερα, από πρώτη του μηνός θέλει να τους έχει. Ωραία, για να κάνουν προπονήσεις με την ομάδα να είναι έτοιμοι 6 του μηνός. Το 1 του μηνός νομίζω είναι λίγο δύσκολο. Αν έχει στοχεύσει σωστά δεν είναι δύσκολο. Για τον ΠΑΟΚ μιλάμε όμως. Δεν ξέρω, εγώ ποντάρω στο Λουτσέσκου γιατί είναι σοβαρός. Ναι. Δηλαδή από ό,τι φαίνεται το Αζεβέδο η επιλογή έχει χρειά Λουτσέσκου. Σίγουρα. Δεν είναι δηλαδή τυχαία. Σίγουρα. Αφού παντού το βρίσκεις μπροστά. Είναι ο μπαμπάς, είναι η Σαχτάρ, είναι όλα αυτά. Εντάξει. Λογικό είναι. Αύριο επιστρέφουν τα παιδιά μας. Σήμερα λογικά βασικά. Ουσιαστικά αύριο είναι προπόνηση. Η προπόνηση. Ναι. Αύριο είναι η προπόνηση. Δεν θα πάρουν άδεια πρωτοχρονιά. Θα πάρουν και δύο μέρες άδεια. Νομίζω ότι θα πάρουν Κυριακή. Νομίζω. Κυριακή προς Δευτέρα. Κυριακή στην αλλαγή. Δευτέρα, ναι, εκεί. Εντάξει, λογικό είναι γιατί σκέψτε ότι θα κάνουν 3-4 προπονήσεις. Το παιχνίδι είναι το άλλο Σάββατο, 6 του μήνα. Οπότε από την επόμενη Δευτέρα ξεκινάς την προετοιμασία για το παιχνίδι. Μπαίνεις κανονικά. Δεν έχουν μείνει και μέρες τώρα πλέον. Mm. Υπάρχει πλέον και στο ΠΑΟΚ 4 και το θέμα του ΝΑΤΧΟ. Όλες τις λεπτομέρειες. Τι είπαμε και πριν. Είχαμε εμείς διαφήμιση αυτή την εταιρεία. Ποια? Ναι. Ποτέ ξανά. Τέλος πάντων. Ναι, παραλύτερο. Είναι λίγο παλιά η φωτογραφία, αλλά αυτή υπάρχει. Ναι, τι να κάνεις. Ναι. Όχι, γενικά όταν βλέπω διαφήμιση στη φανέλα του ΠΑΟΚ αυτήν την εταιρεία. Ναι, παθαίνεις κάτι. Παθαίνω ένα αμόκ. Εντάξει, δεν φαίνεται πολύ. Ναι, δεν φαίνεται πολύ. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχω προσφυγή και ο Χουλτ. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός γενικά θα περάσει ένα Γενάρη πάρα πολύ δύσκολο από ό,τι έχουμε καταλάβει. Πολύ δύσκολα θα μείνει. Κοίτα, αυτοί αν δεν πουλήσουν τον Κουρμπέλη, ναι. Λένε ότι θα τον πουλήσουν 5 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια τον Κουρμπέλη. Έτσι λένε. Εδώ εντάξει, πήγε ο Βλαχοδήμος στην Μπενφίκα. Εντάξει, ο Βλαχοδήμος μπορεί να μείνει. Γιατί να μείνει στο Παναθηναϊκό. Μπορεί να μείνει μέχρι το καλοκαίρι. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Γιατί αν πάνε με το Διούδη έτσι όπως πάει ο Διούδης, θα κινδυνέψουν. Εντάξει, ο Διούδης έχει κάνει κάποιες γκέλες τελευταία. Στα δύο παιχνίδια που έπαιξε, έφαγε. 4 και 4, 8 από... γκολ, ναι. Σε 7 και 5, σε 12 τελικές. Στην αιστεία. Εντάξει, βλέπεις όμως και την γκολ είναι και τι έχει κάνει η άμυνα, γενικά. Τα έφαγε. Τα έφαγε ρε παιδί μου, αλλά εντάξει. Σίγουρα έχει ευθύνη, αλλά okay. Δεν τα έφαγε. Τα έφαγε, τελειώσαμε. Αφού τα έφαγε, τα έφαγε. Άμα σε πάρει από κάτω και σε τερματοφύλακας, φέρ' το εσύ μετά.
σε μια ομάδα που ξέρεις ότι όλοι είναι φευγάτοι. Εντάξει, έτσι όπως είναι ο Παναθηναϊκός τώρα, ποιος θα διασωθεί από εκεί μέσα. Κοίτα, ο Μολέδο μπορεί να φύγει αύριο να κάνει πως φύγει. Αύριο. Ωραία. Απορώ ο Μολέδο πως δεν έχει κάνει. Και είναι και Βραζιλιάνος. Και γενικά λένε ότι είναι και το στυλάκι του. Όλοι Βραζιλιάνοι είναι λίγο με τα λεφτά. Απορώ πως δεν το έχει κάνει ακόμα. Και το έχουν κάνει άλλοι. Ο Κουλιμπαρί δεν έχει κάνει. Ναι. Από τους παίχτες πρώτης γραμμής. Ο Κουρμπέλης δεν έχει κάνει γιατί μάλλον τον έχουν πληρωμένο ναι. Για να τον πουλήσουν. Ποιος δεν έχει κάνει. Βιαφάνες. Ο Βιαφάνες είναι από αυτούς που μπορούν να βρουν συμβόλαιο καλό. Και θέλω να δω αν κάνει προσφυγείο ο Βιαφάνες, αν θα πεταχτεί η ΑΕΚ στο προσκήνιο. Η ΑΕΚ είναι πίσω από όλες τις περιπτώσεις, έτσι. Να σου πω κάτι. Γύρισε ο Μελισσανίδης και είπε ότι δεν θα πάρει παίκτη από τον Παναθηναϊκό. Ναι. Εγώ γιατί ξέρω ότι έχει κάνει πριν τη δήλωση αυτή η ΑΕΚ πρόταση στο Χουλτ. Ναι. Με 300 χιλιάρικα. Μα η ΑΕΚ είναι πίσω από παντού. Από τον Πανιόνιο είναι. Από τον... Στο Μασούτ λες. Από την ΑΕΚ είναι, ναι. Αφού πάει, χτυπάει παίκτες έτσι. Το, α, το καλοκαίρι, όχι μόνο τώρα. Τζαμπαντάν. Αλλά τώρα το κάνει συνέχεια. Τζαμπαντάν. Αλλά κατά τα άλλα δεν. Αλλά κατά τα άλλα. Παίχτες, ναι. Α, ναι, ο Πάο κατηγορείται γενικά για τέτοια πράγματα που δεν το κάνει κιόλα. Να πει ότι το έκανε κιόλα. Αυτό, μα κατηγορείται χωρίς να το κάνει. Να το έκανε κιόλα να πει ναι. Αλλά εντάξει. Τέλος πάντων. Με αυτά και με αυτά, φτάσαμε 2-3 λεπτά. Και θα τις αφήσει τον Ολυμπιακό. Αυτό το ξέραμε. Λεπτομέρειες. Αυτό το ξέραμε, φαινότανε. Είδαμε τι έγινε στο Πανιόνιος Ολυμπιακός. Είδαμε τι έγινε στο Πανιόνιος ΠΑΟΚ. Εντελώς. Άλλη ομάδα έτσι. Στο ένα μάτς και άλλη ομάδα στο άλλο μάτς. Ο ΦΟΕ είναι φευγάτος. Θέλει να φύγει. Πραγματικά εγώ αυτό που κάνει η ΑΕΚ με τον Μασούτ δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή τι θα δώσει στην ΑΕΚ ο Μασούτ. Νομίζω ότι πιο πολύ είναι κίνηση εντυπωσιασμού από την άποψη ότι λέει ότι να. Μασούτ που τόσο καιρό συζητιέται τον παίρνουμε εμείς. Κάπως έτσι. Ναι, να κάνει τι, να παίξει πού, αφού βάζουν το Λιβάγια εκεί τώρα. Καλά, η ΑΕΚ εδώ έχει διάφορους παίκτες που δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι θες παίζουν πλέον. Δεν είναι μόνο αυτός. Τέλος πάντων, το ξεπεράσουμε κι αυτό. Δίνουμε τη σκητάλη λοιπόν στην φουλ επίθεση, στον Κώστα τον Βασιλόπουλο και τον Γρηγόρη τον Ατρίδη. Αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί. Εμείς θα είμαστε εδώ με περισσότερα νέα. Θα είμαστε σίγουροι για το τι γίνεται με το Χουλτ. Ναι, ναι. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να πω την άποψή μου. Δεν μ' αρέσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν θεωρώ ότι είναι κακός παίχτης. Ξέρει τη θέση, έχει μια ταχύτητα. Απλά δεν σε ανεβάζει επίπεδο. Δεν μου δίνει μια λύση. Αλλά δεν ξέρω. Το ξανθώ με κοτσιδάκι τώρα. Ρε παιδί μου, έχεις από μια την πλευρά το Μάτος που είσαι σίγουρος ότι θα σου προσφέρει αυτά. Και έχεις από την άλλη το Χουλτ και μπάζει λίγο. Δεν είναι εισάξιο αυτό το πράγμα. Θέλεις ένα πιο ποιοτικό παίχτη. Είναι. Αυτά λοιπόν. Χορηγή. Εμείς ραντεβού αύριο στις 12 το μεσημέρι. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Ο Κώστας Βασιλόπουλος και ο Γρηγόρης Ατρίδης θα είναι εδώ να σας ενημερώσουν για όλα όσα τρέχουν αυτή τη στιγμή. Καλή συνέχεια.